Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, στο βίντεο αυτό, παιδάκια μου, θα μάθουμε πώς να δουλεύουμε ασκήσεις στις διαδοχικές μεταβολές. Τι σημαίνει διαδοχική μεταβολή? Ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει, έχουμε ένα αέριο σε μια κατάσταση α, με ορισμένη πίεση, όγκο, θερμοκρασία. Μετά αυτό πάει σε μια άλλη κατάσταση β. Άλλη πάλι π, β, τ. Μετά πάει σε μια κατάσταση γ. Άλλη πάλι π, β, τ. Ακολουθεί λοιπόν μία σειρά μεταβολών. Πώς θα δουλεύουμε σε τέτοιες ασκήσεις? Λοιπόν, έχω να σας προτείνω ένα τρόπο εργασίας, ο οποίος είναι πολύ πρακτικός και με τον οποίο μπροστά σας μπορείτε να βλέπετε τη λύση και να την επεξεργάζεστε με μεγάλη άνεση. Για να τον δούμε αυτό τον τρόπο λοιπόν, θα κάνουμε την άσκηση από το βιβλίο σας, την 1.26. Η οποία άσκηση 1.26 μας λέει τα εξής. Ας γράψουμε τα δεδομένα της πρώτα. Ένα μολ λέει αερίου, άρα έχουμε νη ίσον ένα μολ, βρίσκεται σε STP. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, STP? STP σημαίνει Standard Temperature και Pressure, δηλαδή κανονική πίεση και θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν, αφού είναι σε STP, έχει πίεση κανονική, άρα είναι μία ατμόσφαιρα, και θερμοκρασία κανονική, δηλαδή είναι 273 βαθμοί Κέλβιν. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχική του κατάσταση. Δεν μου λέτε κάτι, ρε παιδιά, αφού έχουμε ένα μολ σε STP, τι έχουμε μάθει να πούμε από την αλφα λυκείου? Ξέρετε τι έχουμε μάθει? Ότι ένα μολ σε κανονικές συνθήκες, πόσο όγκο έχει, πουλάκια μου, για θυμηθείτε? Έχει όγκο 22,4 λίτρα. Ας το γράψω λοιπόν και αυτό. Ο όγκος του είναι V ίσον 22,4 λίτρα. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδάκια, επειδή από εδώ ξεκινάμε, ας βάλουμε ότι αυτή είναι η αρχική πίεση, η αρχική θερμοκρασία και ο αρχικός όγκος. Από αυτά δεν είναι που ξεκινάμε? Και τι κάνουμε, λέει μετά? Διπλασιάζουμε την πίεση διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία. Τι μεταβολή έχουμε αφού έχουμε σταθερή θερμοκρασία? Έχουμε φυσικά ισόθερμη. Έτσι λοιπόν, κάνουμε μία ισόθερμη μεταβολή. Και τι κάνουμε, λέει? Τι είπαμε, λέει? Διπλασιάζουμε την πίεση. Α, η P2 λοιπόν θα είναι 2 ατμόσφαιρες. Και τι λέει ακόμα? Ότι η θερμοκρασία μένει σταθερή. Α, μάλιστα. Η ΤΑΦ 2 λοιπόν θα είναι πάλι 273 βαθμοί Κέλβιν. Δεν μας λέει όμως ο μάγκας τι κάνει ο όγκος V2. Αφού δεν μας λέει, ας τα γράψουμε, ας το αφήσουμε ένα κενό. Αυτή τη διαδικασία να ακολουθείτε. Και εσείς τώρα, πουλάκια μου, πάρτε τα τετραδιάκια σας και γράφτε στα τετραδιά αυτά που βλέπετε εκεί. Μετά λέει, τριπλασιάζουμε τον όγκο διατηρώντας σταθερή την πίεση. Αφού κρατάμε σταθερή την πίεση, τι είδους μεταβολή έχουμε, ρε παιδιά, με σταθερή πίεση, να πούμε? Έχουμε μία, πώς τη λένε, ισοβαρή. Αχα, έχουμε λοιπόν μία ισοβαρής. Και τι κάνουμε, λέει, σε αυτήν ισοβαρή? Τριπλασιάζουμε τον όγκο, άρα είναι εκτόνωση, γιατί μεγαλώνει ο όγκος. Η προηγούμενη τι ήταν, παιδάκια μου, που είχαμε αυξήσει την πίεση? Η ισόθερμη τι είναι αυτή? Συμπίεση. Και κάνουμε μια σοβαρή εκτόνωση τριπλασιάζοντας, λέει, τον όγκο του. Άρα το V3, αφού μας λέει τριπλασιάζει τον όγκο, θα είναι 3V2. Δηλαδή πόσο θα είναι, ρε παιδιά? Θα το δούμε. Τι ακόμα λέει εδώ, ισοβαρής δεν λέει? Αφού λέει ισοβαρής, η πίεση μένει σταθερή. Άρα το P3, πόσο να το γράψω το P3? Το γράψω ότι είναι και αυτό 2 ατμόσφαιρες. Η θερμοκρασία τα αυτρία τι κάνει, ρε παιδιά? Θα το δούμε τι κάνει η θερμοκρασία τα αυτρία. Θα το δούμε σε λίγο. Και πάντως ζητάει, λέει, να του την υπολογίσουμε. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα δουλεύουμε σε αυτές τις ασκήσεις, παιδάκια μου. Εδώ
έχουμε μία μεταβολή, δύο μεταβολές. Η πρώτη μας μεταβολή είναι μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων. Η δεύτερη μεταβολή μας είναι μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων. Λοιπόν, θα κάνουμε ποια είναι η εξίσωση της ισόθερμης. Ποια είναι η εξίσωση της ισόθερμης. Ακριβώς από εδώ κάτω λοιπόν, εδώ αριστερά δηλαδή, από εδώ κάτω, δουλεύω την εξίσωση της ισόθερμης. Και λέω, P1 επί V1 ίσον P2 επί V2. Συνεπάγεται. Παιδάκια μου, εδώ να βάλουμε νουμεράκια, θέλετε. Ας βάλουμε. Το P1 είναι μία ατμόσφαιρα. Το V1 είναι 22,4 λίτρα. Το P2 είναι 2 ατμόσφαιρες. Και το V2 είναι που ζητάμε. Συνεπάγεται. Εδώ λοιπόν ατμόσφαιρες φεύγουν και μένει ότι V2 ίσον, πόσο λέει ότι μένει παιδιά με το V2, 22,4 δια 2, μας κάνει 11,2 λίτρα ίσον V2. Άρα το V2 το βρήκαμε. Πόσο είναι? 11,2 λίτρα. Ρε παιδιά, για κάτσε λιγάκι να πούμε. Αυτό δεν το περιμέναμε να συμβεί. Για κοιτάξτε εδώ λίγο. Τι συμβαίνει σε αυτή την ισόθερμη συμπίεση. Η πίεση διπλασιάζεται. Άρα όγκος τι θα πάθει. Αφού είναι αντιστρόφος ανάλογος, θα υποδιπλασιαστεί. Αυτό βρήκαμε λοιπόν. Ας πάμε τώρα στην άλλη μεταβολή μας. Στην άλλη μεταβολή έχουμε τα εξής. Τι είναι ισοβαρής. Ισοβαρής. Ποια εξίσωση έχει ισοβαρής. Ισοβαρής έχει την εξίσωση V2 προς τ2 ίσον V3 προς τ3. Συνεπάγεται. Το V2 ας το αφήσουμε. Το τ2 είναι 273 ίσον. Το V3 δεν είναι 3V2. Μάλιστα. Ας το απλοποιήσω ήδη από τώρα. Το βλέπετε εσείς. V2 με V2 απλοποιείται. Και το τ3 το οποίο το ζητάμε εδώ. Συνεπάγεται λοιπόν. Το τ3 είναι λοιπόν 3 επί 273. Άρα το τ3 είναι 3 επί 273. Πόσο μας κάνει? 339, 37, 21, 2, 2, 3, 6 και 2, 8. 819 λοιπόν βαθμοί Κέλβιν. Το συμπληρώνουμε εδώ πέρα αυτά. 8, 19. Το 3V2 τι σημαίνει? Τριπλάσιος από τον όγκο V2. Δηλαδή τριπλάσιος από το 11,2. Άρα είναι 33,6 λίτρα. Τελικά, με ποια μέθοδο δουλεύουμε σε αυτές τις ασκήσεις? Πρώτον, παραθέτουμε τα δεδομένα μας σε τριάδες σημείων. Δεύτερον, ανά μία μεταβολή, κάτω από τη μεταβολή τη συγκεκριμένη, εκτελώ πράξεις. Κάτω από αυτή τη μεταβολή, εκτελώ πράξεις. Αφήνω κενά εκεί που μου λείπουν κάποια δεδομένα και τα συμπληρώνω σκεπτόμενος ορισμένα πράγματα και ότι για παράδειγμα είναι ισόθερμη, άρα η θερμοκρασία θα είναι ίδια. Ότι είναι ισοβαρή, άρα η πίεση θα είναι ίδια. Και αυτά που μου λείπουν τελικά τα βρίσκω μέσα από την εξίσωση της αντίστοιχης μεταβολής. Έτσι λοιπόν δουλεύουμε.